Εμείς είχαμε μια συλλογική σύμβαση που έλεγε τον τέλος Φεβρουαρίου, πέρασε με την ενέργεια τους τρεις μήνες. Διαπιστώσαμε μέσα αυτούς τους τρεις μήνες ότι η εταιρεία δεν ήθελε να υπογράψουν συλλογική σύμβαση γιατί είχε κάποιες δεύτερες και τρίτες σκέψεις στο μυαλό της. Αυτές φάνηκαν πάρα πολύ γρήγορα, με αποκορύφωμα ότι τελείωσε και η μετενέργεια και από εκεί και πέρα προχώρησε σε μια σειρά στην αρχή κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων στην απόλυση 5 συναδέλφων, τους οποίους τους χαρακτήρισε ότι είναι υπεράριθμοι και ότι απολύει αυτούς διότι αυτοί είναι οι πιο νέοι και δεν κλείσαν ένα χρόνο και ήταν υποδοκιμένοι. Θα σας πω το εξής, ότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι είχαν έρθει αρχές Ιουλίου πέρσι, με μία σύμβαση ορισμένο χρόνο μέχρι τέλος του έτους, αρχές του πρώτου 2022, αφού ήταν σε δοκιμαστική περίοδο περίπου τους 5-6 μήνες, υπέγραψαν αορίστου σύμβαση και τέλος Φεβρουαρίου έγινε μαζί με όλους τους άλλους μεταφορά από το παλιό αφημί με τις ίδιες προϋποθέσεις σύμβασης στο καινούργιο αφημί. Λέω εγώ τώρα, αν ήταν υπεράριθμοι δεν έπρεπε να μας το πούν τότε. Δεν έπρεπε να πούν, είναι υποδοκιμή, να το πούν τότε. Όμως κάναν όλη αυτή τη διαδικασία, περάσαμε στις και έγιναν με σύμβαση αορίστου χρόνου. Και ενώ κυλούσαμε όμορφα και ωραία, προχώρησαν στην απόλυση. Εμείς βγήκαμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Εκεί λοιπόν προχώρησαν και στην κατάργηση, λένε αυτοί του τμήματος, της διανομής των πολιτών, το τμήματος της διανομής, όμως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μέχρι και τα σήμερα δεν έχει καταργηθεί το τμήμα και αυτό το αποδεικνύουμε με συγκεκριμένα στοιχεία οι νομικοί σύμβουλοι που έχουμε, ότι τα φορτηγά, τα δύο φορτηγά που ήταν στο τμήμα είναι μέσα και τα άλλα τα φορτηγά δεν έχουν πουληθεί, άρα δεν έχει καταργηθεί το τμήμα. Απέλυσε λοιπόν στην αρχή τους 9 συναδέλφους, οι οποίοι είναι και μετέχουν και στην απεργία και όταν βγήκαμε σε απεργιακές συνειδητοποιήσεις από τις αρχές του Ιουλίου, αρχές Αυγούστου και όλο το Σεπτέμβριο, κλείνοντας δύο μήνες, χθες και σήμερα μάλλον δύο μήνες, προχώρησε χθες ευνηδιαστικά, καταστρατηγώντας κάθε έτσι, έννοια δικαίου, κάθε έννοια καταπατώντας την νομοθεσία, προχώρησε και στην απόλυση και εμένα ως πρόεδρο, έχοντας και την ιδιότητα του πρόεδρου της Ομοσπονδίας, αλλά και του Άρη του Μερκενίδη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του κλαδικού, είναι μέλος της διοίκησης του εργατικού κέντρου και οργανωτικός γραμματέας της Ομοσπονδίας. Άρα, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω και τους άλλους συναδέλφους, δύο εκ των κορυφαίων, θα έλεγα, συνδικαλιστικών στελεχών της Ομοσπονδίας Ενθεαρρωμένων Ποτών και γενικότερα για μας του εργατικού κινήματος και της Θεσσαλονίκης, αλλά και περισσότερο. Ήδη έχουμε προβεί σε ορισμένες ενέργειες. Τώρα ξεκινάω για το επόμενο βήμα της ενημέρωσης. Έχουμε προβεί σε ορισμένες ενέργειες. Πήγαμε σήμερα, κάναμε μια καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας μαζί με το εργατικό κέντρο, μαζί με συναδέλφους και με τους νομικούς μας συμβούλους. Από εκεί και πέρα προχωρήσαμε μαζί με τους νομικούς συμβούλους. Προχωρήσαμε στον εισαγγελέα, κάναμε μια παράσταση παρουσία και ενημέρωση. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να καταλάβουμε όλοι το εξής, ότι πραγματικά υπάρχει μια ασυδοσία, μια, δεν θα έλεγα τιμωρησία, αλλά μια πολύ, πολύ ιδιαίτερη μεταχείριση προς την πλευρά της εταιρείας όπως πάντα και από τα δικαστήρια και από την αστυνομία. Η σημερινή βάσεως είναι έξω, έρχονται 6 και 10 τα ΜΑΤ, οι κλούδες των ΜΑΤ. Πέρα από τις 31 του μηνός που ήρθαν 7 κλούβες ΜΑΤ και έγιναν όλα αυτά που έγιναν και οδηγηθήκαμε στα νοσοκομεία και τα λοιπά με ξύλο, με χημικά, με ιστορίες, με χίλια δυο. Κάθε μέρα έχουμε εκεί ΜΑΤ. Προφυλάσσουν το λεωφορείο που έρχονται οι απεργοσπάστες. Η εταιρεία, να ξέρετε ότι στις 5 απολύσεις της πρώτης, μετά μια εβδομάδα, έκανε 7 προσλήψεις στη θέση αυτών που απέρισε. Άρα δηλαδή τι πιο αληθοφανές, τι πιο θα έλεγα έτσι χειροπιαστό από αυτό, όταν κύριε απολύεις και παίρνεις τη θέση τους. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι παρανομία. Και γιατί τους πήρε. Γιατί τους πήρε με ατομική σύμβαση, γιατί αυτοί ήταν οι ασκεπτικά τους να πάνε όλοι σε ατομικές σύμβασεις ή να πάνε σε μια συλλογική σύμβαση η οποία, τι θα έλεγε μέσα, τώρα κάνω μια έτσι παρέτηση για να το ξέρετε, τι θα έλεγε μέσα, θα έλεγε ότι έχετε αυτό το μισθό και όλα τα άλλα είναι ένα επίδομα το οποίο όμως διατηρεί μονομερώς η εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να το κόψει όποτε θέλει. Δηλαδή να υπογράφουμε σήμερα μια συλλογική σύμβαση και αύριο να έρχονται στην εταιρεία και να λέει: α, ωραία, είσαι ένα μήνα. Α, σου κόβω και αυτό και αυτό και αυτό το επίδομα που είχες ή το επίδομα αυτό στο κόβω το μισό ή στο κόβω ολόκληρο.
Έτσι λοιπόν, εμείς σαφώς δεν μπορούσαμε να υπογράψουμε κάτι γι' αυτό και γι' αυτό και προχωρήσαμε σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Έτσι λοιπόν, έχουμε επί καθημερινής βάσεως μέσα και μέσα στο εργοστάσιο την αστυνομία και τα ΜΑΠ και όπια και ΔΙΑΣ και ασφάλεια να κλείνουν όλους τους δρόμους του καλοφορείου για να περάσουν μέσα οι απεργοσπάστες. Γιατί για μας είναι απεργοσπάστες. Οι παράνομα αφήνουν δηλαδή και επιτρέπουν, και εδώ θα πρέπει να παρθεί και μια πολιτική ευθύνη, ποιος τελικά επιτρέπει την αστυνομία ή δίνει εντολές στην αστυνομία να λειτουργεί ως ιδιωτική security φύλαξης επί 24ωρο βάσεως μια ιδιωτική εταιρεία. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο το βάλαμε σε όλους όσους πολιτικούς αρχηγούς ήρθαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στον χώρο Μαλαματίνα, σε όλα τα πολιτικά κόμματα, είτε είναι μέσα στη Βουλή, είτε είναι ενδυνάμει να πούνε μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, το βάλαμε ως ζήτημα, ως πολιτικό ζήτημα. Και αυτό θα πρέπει να είναι και ένα ζήτημα που θα πρέπει να το αναδείξουμε, διότι πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη λογική. Εμείς τρέχουμε στα δικαστήρια, πάμε και λένε καλά θα το δούμε, καλά θα το δούμε, και ξέρετε ποιο είναι το τετριμένο που μας λένε, κάντε μηνύσεις. Και σήμερα τον εισαγγελέα τον είπαμε αυτό. Αλλά και κάθε φορά λένε αυτό. Να κάνουμε μηνύσεις. Ωραία. Ποιος δεν γνωρίζει την ελληνική δικαιοσύνη, το ότι πάει με βήματα χελώνας. Και πολλές φορές είναι πιο αργά από τη χελώνα. Ποιος δεν γνωρίζει ότι αν κάνουμε σήμερα μία μήνυση, μία καταγγελία, δεν θα πάει με τη διαδικασία του αυτοφόρου, θα σου ορίσει μία όπως μας όρισε για αρχές του Γενάρη, τις 5 πρώτες απολύσεις. Και τις 10 για αρχές του Γενάρη. Θα έρθουν λοιπόν εκεί η εργοδοσία και θα ζητήσει μία αναβολή και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Θα σου πάει για τον χρόνο τον Ιούνιο και θα σου ζητήσει ακόμη μία και μετά θα πάει μία απόφαση στο εφετείο και θα κάνουμε 3-4 χρόνια. Και πάντα λέω χαρακτηριστικά το παράδειγμα με το γαϊδούρι του Γότζα, όπου ο Γότζα όταν έμαθε το γαϊδούρι του γιατί είχε βάλει στίγμα με τον εαυτό του να μην τρώει, το γαϊδούρι ψόφισε. Και λέει: ωραία, ψόφισε μόλις έμαθε να μην τρώει. Δηλαδή αυτό να κάνουμε, να τρέχουμε. Εμείς δεν, όχι δεν πιστεύουμε, αλλά δεν αρκούμαστε στη δικαιοσύνη. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να λυθεί το ζήτημα από εκεί έξω. Εκεί έξω, αν υπάρχει η μεγάλη συσπήρωση που πραγματικά υπάρχει και αλληλεγγύη από όλους τους χώρους. Έτσι λοιπόν σήμερα. Πέρα από τη δική μας παράσταση, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο έκανε μια συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας, κάτω στην Αθήνα, όπου απέτησε να ανακληθούν οι συγκεκριμένες απολύσεις και να πάρει θέση το Υπουργείο. Εμείς λοιπόν έχουμε προγραμματίσει και σαν Ομοσπονδία, τώρα θα σας πω, έχουμε προγραμματίσει μια 24ωρη απεργία και σας κάνω και κάλεσμα να έρθετε όσοι μπορείτε. Και μάλιστα προτρέπω και το Εργατικό Κέντρο, τους συναδέλφους που είναι εδώ από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, το είπα και στον πρόεδρο, του λέω και στον εκπρόσωπο εδώ, να επειδή είναι ζήτημα μίζων, δεν είναι ζήτημα φραγίδι ή άλλη μερκενίδη. Δεν είναι ζήτημα του Προέδρου της Ομοσπονδίας ή του Προέδρου της Μαλαματίνας ή του Προέδρου του Συνδικάτου. Είναι ζήτημα όλων. Είναι ο αυταρχισμός που πάνε να περάσουν. Πρέπει να περνάνε με αυτές τις απολύσεις ένα μήνυμα μέσω από τον νόμο του Χατζηδάκη που λέει το εξής. Αποφασίζουμε για κατάσταση αυτό θέμα. Γράφουμε στα παλιά μας τα παπούσια τι λέει ο νόμος. Δεν μας ενδιαφέρει. Τι είναι ο φραγίδης πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Δεν μας ενδιαφέρει. Άρα δεν χτυπάνε εμένα με αυτή την απόφαση. Χτυπάνε συνολικότερα και γενικότερα το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Χτυπάνε τους νέους ανθρώπους να φοβηθούν να οργανώνονται στα σωματεία. Διότι ακόμη ξέρετε τι θα πούν. Ορίστε, ο πρόεδρος του Σωματείου Μαλαματίνα και πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Πανελλαδικής Ομοσπονδίας, δευτεροβάθμιο όργανο, τον απέλησαν και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ορίστε, αυτό χτυπάνε. Και αυτό πρέπει να δείτε στις συγκεκριμένες δύο απολύσεις. Όχι ότι δεν είναι σημαντικές οι προηγούμενες, όχι ότι είναι σημαντικές και γι' αυτό είμαστε και δύο μήνες έξω από εκεί. Και γι' αυτό η στήριξη του κόσμου. Και εδώ είναι το σημαντικότερο. Ότι η αλληλεγγύη που δείχνει ο κόσμος στον αγώνα του συγκεκριμένου έχει ξεπεράσει όχι από τα στενά όρια του καλοκορίου, έχει ξεπεράσει τα όρια τα πανελλαδικά. Προχθές ήταν ακόμα στη Γερμανία σε ένα μεγάλο συνέδριο της αντίστοιχης ομοσπονδίας. Εκεί δεν μιλάμε, ξέρω εγώ, για 1500 και 2-3 ή 5.000 μέλη, μιλάμε για εκατομμύρια μέλη. Δεν πήγα για το λόγο ότι όταν υπάρχουν εδώ απεργιακές κινητοποιήσεις δεν θα μπορούσαμε λίγο εδώ και μας στείλαν ένα τηλεγράφημα όπου πραγματικά παίρνουν και αυτή η θέση υπέρ μας από την Κύπρο, από την Ρουμανία. Μεθαύριο, αρχές του Δεκέμβρη, έχουμε μία σύσκεψη μεγάλη στη Ρουμανία όπου θα πάμε εκεί και ήδη έχουν εκφραστεί από τη Γαλλία. Έχουν εκφραστεί, θα έλεγα, πανευρωπαϊκά η στήριξη. Γιατί πραγματικά βλέπουν και αντιλαμβάνονται όλα, όχι το μέγεθος του αγώνα, αλλά το μέγεθος της προσπάθειας της κυβέρνησης και των φίλων της κυβέρνησης, που αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η Μαλαματίνα, χωρίς να το θέλει, το Σωματείο Μαλαματίνα, χωρίς να το θέλει, χωρίς να έχουν σκεπτικό από την αρχή, είναι ένα πειραματόζω. Ένα πειραματόζω το οποίο δοκιμάζουν την πιστή εφαρμογή άρθρο κατά άρθρο του νόμου Χατζηδάκη.
Και μετά όλες τις μεγάλες νίκες που υπήρχαν από τα άλλα σωματεία, δεν θέλουμε να υπάρχει μια εμβληματική μεγάλη νίκη, να αφήσουμε δηλαδή τον νόμο Χατζηδάκη στην άκρη. Όχι, θέλουν να τον εφαρμόσουν. Και εδώ προσπαθούν με την κυβέρνηση σύμμαχο, γι' αυτό σας είπα ότι είναι από πίσω και κυβερνητικά στελέχη που στηρίζουν αυτήν την προσπάθεια των συγκεκριμένων εργοδοτών, προσπαθούν να περάσουν αυτό το μήνυμα. Όχι, αποφασίζουμε και διατάσσουμε αυτό, ο νόμος είναι αυτός, θα κάνετε αυτό που λέμε εμείς και δεν θα σηκώνει κανένα κεφάλι. Με απότερο σκοπό την κατάργηση, θα έλεγα, κάθε έννοιας σωματείου, κάθε έννοιας αλληλεγγύης. Να όλοι να απογοητευτούν. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να απογοητευτούν. Εμείς κάθε φορά και κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε ακόμη πιο δυνατοί. Γιατί βλέπουμε και την καθημερινή συμμετοχή εκεί του κόσμου, αλλά και την αλληλεγγύη που εκφράζεται με ποικιλόμορφες, έτσι θα έλεγα, δραστηριότητες. Ακόμη και η οικονομική βοήθεια που έρχεται καθημερινά στο Ταμείο του Σωματείου, στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Που και εδώ θα έλεγα, ο καθένας έρχονται δηλαδή άνθρωποι εκεί που μας δίνουν το υστέρημά τους. Έρχονται συνταξιούχοι που λένε ότι περισσεύουν 15 ευρώ πάρματα για τον αγώνα. Συγκινητικές στιγμές που πραγματικά σου προσθέτουν δύναμη στη δύναμη που ήδη έχουμε. Γίνονται ενέργειες πραγματικά από πολύ κόσμο που δεν το φανταζόμασταν. Και αυτό ακριβώς είναι το μεγαλείο αυτού του αγώνα. Όμως δεν είναι αυτού του αγώνα. Είναι του αγώνα που δίνουμε όλοι. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Ο δικός μας αγώνας της Μαλαματίνας είναι αγώνας όλων μας. Δεν είναι αγώνας της Μαλαματίνας, είναι αγώνας όλης της εργατικής τάξης. Είναι αγώνας των σπουδαστών, των φοιτητών. Αυτό ακριβώς είναι. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Να δούμε για τον κόσμο. Γιατί αν δεν είναι αφήστε, εγώ δεν ξέρω πώ κοντεύω τα 60, αφήστε. Οι νέοι, τι θα κάνουν οι νέοι. Αν λοιπόν σκύψουν το κεφάλι, δεν γίνεται τίποτα. Έτσι λοιπόν τη Δευτέρα η Ομοσπονδία αποφάσισε 24ωρη εταιρεία και σας καλούμε όλους 7 η ώρα το πρωί να έρθετε έξω από το χώρο του εργοστασίου, να κάνουμε μια μεγάλη συγκέντρωση, να πούμε 2-3 κουβέντες και να αναδείξουμε το θέμα. Από εκεί και πέρα, την Τετάρτη, πάλι με πρωτοβουλία ορισμένων σωματείων, μέσα σε αυτό και η Μαλαματίνα, να κάνουμε σύσκεψη το απόγευμα πάλι σε αυτό τον χώρο, όπου θα συγκεντρωθούμε και να οργανώσουμε πάλι μια συζήτηση ανοιχτή και για την απεργία που έρχεται τον Νοέμβριο που έχει κηρύξει η ΓΣΕ. Θα γίνει και μια πρόταση και την κάνω τώρα και όλα στην πρόταση. Τη ρίχνω στο τραπέζι ή στο πάνελ των συζητήσεων για την Παρασκευή να κάνουμε ένα συλλαλητήριο όπως ακριβώς είχαμε δημιουργήσει σαν σωματείο Μαλαματίνα. Στη Φιλίππου 43, ακριβώς από κάτω στη γωνία που είναι η έδρα και της Ομοσπονδίας, σας καλούμε όλους μαζί με όλα τα σωματεία, με όλους τους φορείς, με οτιδήποτε θέλετε, ό,τι θέλετε. Όποιοι νομίζετε ότι αδικήστε, όποιοι νομίζετε ότι μπορείτε να έρθετε εκεί και να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Να κάνουμε ένα μεγαλειώδη συλλαλητήριο, να πούμε δύο κουβέντες και να κάνουμε μια πραγματικά μια πορεία αντάξια του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης με οποιαδήποτε μορφή, με οποιοδήποτε χρώμα. Καθένας το δικό του πανό, καθένας με την ιδιαιτερότητά του, καθένας με το πρόβλημά του να το προβάλλει, να το προχωρήσουμε, να το αναδείξουμε και όλοι μαζί έτσι και συλλογικά να προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια εργατική τάξη που σηκώνει το κεφάλι, λέει όχι. Λέει όχι και μάλιστα όχι μόνο λέει όχι. Ότι λέμε ναι σε ένα καλύτερο αύριο και για μας και για τα παιδιά μας, αλλά κυρίως για την νεολαία η οποία πρέπει πραγματικά να προχωρήσει μπροστά. Να μάθει να αγωνίζεται. Να μάθει να αγωνίζεται. Το λέμε και το έχουμε τονίσει πολλές φορές. Ο αγώνας που είναι χαμένος είναι αυτός που δεν δόθηκε. Εμείς λοιπόν, αν και είμαστε, να το πω έτσι, χαρακτήρισε ένας φίλος εκεί, η 300η Λεωνίδα, του είπε η 30 της Μαλαματίνα. Ναι, είμαστε η 30 της Μαλαματίνα, αλλά δεν θα έχουμε το άδοξο τέλος που είχαν 300 του Λεωνίδα που πέθανε όλοι νεκροί. Εμείς θα είμαστε όρθιοι εκεί γιατί όρθιοι έχουμε τη λαλεγγύη, έχουμε εσάς που μας σηκώνεται καθημερινά, εσάς που μας δίνετε δύναμη και πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη δύναμη που μας δίνετε μπορούμε όχι μόνο να κερδίσουμε, μπορούμε να βρούμε όλοι νικητές.